Ο λόγος για τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη και βεβαίως το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο του οποίου βρίσκεται επικεφαλής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας έχω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε σημαντικά πράγματα. Διότι τις τελευταίες ώρες βρίσκεται και μια εξέλιξη, μια συζήτηση σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, όπου ο Πρωθυπουργός, τι κάνει εκεί, προσπαθεί να αποσπάσει τη δέσμευση ώστε να πάρει το δίχτυ προστασίας, θα το πω έτσι πολύ απλά, για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές. Αλλά εκτός από το δίκτυο το οποίο εξασφαλίζει, κύριε Καζάκη, γιατί από εκεί θα ξεκινήσω εγώ τη συζήτησή μου, φαίνεται ότι αυτό το δίκτυο έχει και ψηλά γράμματα. Ναι. Είναι έτσι, είναι το δίκτυο και τα ψηλά γράμματα. Ναι, έτσι αλλιώς αυτό που συζητάνε αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες είναι το νέο χρηματοδοτικό πακέτο που θα δοθεί στην Ελλάδα, που δυστυχώς για μας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που υπολογιζόταν στην αρχή, μετά την κερδοσκοπική επίθεση που δέχτηκε η χώρα στα χρηματιστήρια και στα ομόλογά της. Και βεβαίως λογικό είναι, δεν ήταν η επίθεση αυτή που δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τέλος πάντων θα πει κάποιος, εγώ δεν παίζω μετοχές, δεν έχω ομόλογα, τι με νοιάζει εμένα. Μας νοιάζει. Βεβαίως, μας νοιάζει γιατί. Γιατί εξανεμίστηκε 10% του ΑΕΠ μέσα σε μία εβδομάδα χάρη στο χρηματιστήριο. 10%. Από το πολύ που μας έχει απομείνει, ναι, έχουμε 10%. Χάσαμε 10%. Λοιπόν. Αυτό είναι πλούτος. Εγώ θέλω να τα λέμε με ακόμα. Ό,τι παράγει η χώρα. Ο πλούτος. Ναι. Και ενώ βγαίνω εγώ εδώ και φωνάζω καθημερινά ότι ρε παιδιά, δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε πλούτο. Και κάποιοι το παρεξηγούν τον πλούτο που λέω. Ο πλούτος είναι το προϊόν που παράγεις έτσι, για να κερδίσεις και να επιβιώσεις. Να το πω έτσι πολύ απλά. Βγαίνουν λοιπόν εγώ και φωνάζω ότι δεν παράγουμε πλούτο, δεν παράγουμε πλούτο, και εκεί που όντως δεν παράγουμε πλούτο, συμβαίνουν και αυτά, και αυτά τα λίγα που είχαμε. Εξανεμίστηκαν 10% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Λοιπόν, αυτό το 10% όπως καταλαβαίνετε, πρώτον θα έχει επιδείνωση στα δημοσιονομικά. Γιατί συρρυκνώνεται η οικονομία, συρρυκνώνεται το εισόδημα. Εφόσον συρρυκνώνεται το εισόδημα, πώς θα εισπράξει το κράτος. ΦΠΑ κυρίως, αλλά και τους υπόλοιπους φόρους. Άρα επιδείνωση των δημοσιονομικών. Από την άλλη μεριά, το πενταετές ομόλογο, το οποίο εκδόθηκε τον Απρίλιο, αν θυμάστε, με ζητοκραυγές, βγήκαμε σ' αγορές. Με τα πανηγύρια τα προεκλογικά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κοστίζει, μάλλον έχει επιτόκιο στο δευτερογενή, όσο το δεκαετές, δηλαδή κοντά στο 8%, 7 με 8% κινείται εκεί. Πολύ ακριβά δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε ότι, για να το πούμε απλά, όσο αυξάνει το επιτόκιο στο δευτερογενή, τόσο αυξάνει η πιθανότητα, κατ' εκτίμηση αγοράς δηλαδή, η πιθανότητα πτώχευσης Ελλάδας. Αυτό είναι το θέμα. Ένα 7,5-8% επιτόκιο στο πενταετές σημαίνει περίπου 70 με 80% πιθανότητα πτώχευσης, άμεση πτώχευση της χώρας. Πτώχευσης. Πιστωτικό επεισόδιο. Έτσι, κλείνουν οι τράπεζες, κατεβάζουν ρολά. Αυτό, γιατί σε χρεοκοπία βρισκόμαστε. Ναι, είμαστε υπό επιτήρηση και τα λοιπά. Όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό εκτιμάει η αγορά. Άσχετα με το αν γίνει ή πώς θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε βρεθήκαμε εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι σταματήσαν να λένε θετικά πρόσημα στην οικονομία κτλ. Γιατί έφαγε αυτή τη σφαλιάρα που έχει φάει και που δεν πρόκειται να ανακάμψει, διότι για να ανακάμψει κάποιος χρειάζεται εισόδημα, οικονομία, δηλαδή ο Κοσμάκης να έχει λεφτά να κάνει τζίρο στην αγορά και να γίνουν επενδύσεις. Πώς θα γίνει η επένδυση σε μια οικονομία όπου κυριαρχούν οι κερδοσκόποι? Ποιους κάλεσε ο κύριος Σαμαράς στην Ελλάδα να έρθουν? Τη Fidelity, τη JP Morgan, την Bolson, μα αυτοί κάναν την κερδοσκοπική επίδεση στα χρηματιστήρια. Τους εμφάνισαν και κάνουν και μάλιστα και πίσω από κλειστές πόρτες συζητήσεις, και εδώ οφείλουμε να πούμε με συμμετοχή στελεχών της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μας εξήγησαν ποτέ τι συζητάγανε με αυτούς. Αυτοί είναι κερδοσκόποι. Μιλάμε, δεν έχουν βάλει ποτέ τους ένα δολάριο για να δημιουργήσουν αυτό που λέγατε και στις προηγουμένες πλούτο. Κερδίζουν από βάρος, το πλούτο έτσι, των άλλων. Έτσι. Λοιπόν. Αυτοί λοιπόν λαϊλατίσαν αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία μέσα σε μια εβδομάδα. Διάβαζα πρόσφατα 9 δισεκατομμύρια πήραν. Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο και έβαζε κάπου τον ορισμό του κακοποιού. Βεβαίως. Και έλεγε ότι ο κακοποιός είναι αυτός ο οποίος αποκτά ωφέλη για λογαριασμό του εις βάρος κάποιον άλλον, ζημιώνοντα κάποιον πράγμα. Άλλον. Το έγκλημα. Κακοποιός λοιπόν. Ναι, να δώσουμε το και τον οικονομικό ορισμό του εγκλήματος. Το έγκλημα είναι μορφή αναδιανομής πλούτου μέσα στην κοινωνία. Δεν παράγει, αναδιανέμει πλούτο. Έτσι. Λοιπόν,
Το ίδιο συμβαίνει με τους κερδοσκόπους. Οι κερδοσκόποι δεν συμβάλλουν. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν φτιάξανε ποτέ μια θέση εργασίας. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι βλέπουν μερίδια αγοράς και τα εκμεταλλεύονται, έτοιμα μερίδια αγοράς, τα εκμεταλλεύονται με τέτοιους κερδοσκοπικούς όρους. Τους καλέσανε, ήρθανε και μας λαϊλατίσανε μέσα σε μια εβδομάδα. Και τώρα τι κάνει η κυβέρνηση? Παρακαλάει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκινήσει το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων, αυτό το ψόφιον ελληνικών ομολόγων που έχουν φτάσει στα 7 και 8% τα επιτόκια, και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μόνο που ο Ντράγκη είπε το εξής. Λέει, θα τα αγοράσω, μάγκες, για να μην πέσουν, μην φτάσω στον αδύρ, αλλά θα βάλετε και εσείς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα επιμελητήρια, και θα αγοράζουν και αυτά. Και έτσι λοιπόν το κοινό κεφάλαιο που έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος με δανεικά. Διότι εδώ δανείζεται πλέον το κράτος για να στηρίξει αυτή την ιστορία. Γιατί έχουν χρεοκοπήσει ήδη από το PSI. Τα χρησιμοποιούν για να αγοράζουν ομόλογα στη δευτερογενή. Καταλαβαίνετε πόσο επιδεινώνει το πρόβλημα. Πόσο επιδεινώνεται το πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες συζητάνε νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Φυσικά οι Ευρωπαίοι, καθότι είναι το κογλύφι, μας το αποδείξανε άλλωστε. Μιλάμε τα κεντρικά, οι τρόικα, να το πούμε έτσι, όχι οι Ευρωπαίοι σαν κράτη. Λοιπόν. Σου λένε το εξής, ωραία, χρηματικό πρωτόκολλο, πολύ ωραία. Τι έχεις να πουλήσεις, άδερφε? Τι άλλο έχεις να πουλήσεις? Ναι, ναι, ναι. Έχουν βάλει μάτι στα αρχαιολογικά. Στα μνημεία. Να μην, πέρα από την συζήτηση περί Αφίπολης, ότι τη σπουδαία είναι η Αφίπολη και τα λοιπά, που είναι μια συζήτηση που δεν μας αφορά τουλάχιστον άμεσα, τι είδανε? Ήταν το εξής καταπληκτικό. Και το γράφει ο ξένος τύπος εδώ, δεν χαμπαριάζουμε, θα το αντιληφθούμε αφού έχει συμβεί και θα τρέχουμε πάλι. Είδανε ότι τα έσοδα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους είναι σταθερού εισοδήματος πόρος για το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή δεν χάνουνε. Και δεύτερον, δεν βάζουν και λεφτά. Δηλαδή μπράβο, είναι μια χρυσικότητα. Μια χρυσικότητα. Έτσι, και συνεχώς αυξάνονται. Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος. Οπότε, γιατί δεν πρέπει να μου τα δώσει αυτά σε μένα, να τα πάρω? Δανειστής σου δεν είμαι? Δεν πρέπει να εξασφαλιστώ? Έτσι, αλλιώς πατωμένος είσαι. Λοιπόν, όπως επίσης και την γεωστρατηγική σημασία της χώρας. Έτσι. Έχουμε ένα θαυμάσιο οικόπεδο, ευαέρο, ευήλιο, γωνιακό που λέμε. Και τις πιθανές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λέω γεωστρατηγική. Περιλαμβάνονται τα πάντα μέσα. Σε μια περιοχή όπου βρίσκεται σε αναστάτωση. Και μάλιστα σε πολεμική αναστάτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για παράδειγμα, σε αυτούς που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, Συρία μέχρι Ιράν, τι βάθος πεδίου τους δίνει το να ελέγξουν την απόλυτα την ελληνική επικράτεια, την νησιωτική και την ηπειρωτική. Αλλά με όρους πλέον αποικίας. Και όχι με όρους. Ξεκάθαρα. Καθαρά δηλαδή. Έτσι αλλιώς πάντα προτεκτοράτο ήμασταν, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Όχι τόσο απροκάλυπτα. Ναι, έτσι πράγμα. Κύριε Καζάκη, ξέρετε, με έχει πιάσει μια στενοχώρια τις τελευταίες ημέρες, βλέποντας και συζητώντας όλα αυτά. Γιατί μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά οι φίλοι ακροατές και οι τηλεθεατές επίσης που με παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν ότι το 2009 έχω μια ξεκάθαρη θέση πάνω στο ζήτημα αυτό. Και δυστυχώς έχω επαληθευτεί κι εγώ, δημοσιογραφικά τουλάχιστον από την δική μου την πλευρά, κάνοντας κάποιες πολύ σκληρές και δύσκολες εκτιμήσεις εκείνη την εποχή, όπου αμφισβητηθήκαμε, λιδωρηθήκαμε κλπ. Κλπ. Για αυτά τα οποία έγιναν. Θα έλεγα ότι έχουμε μια κοινή, αν θέλετε, σύμπλευση, αν και σήμερα γνωριζόμαστε πρώτη φορά. Αυτό που με έχει πονέσει πάρα πολύ, και το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι ενώ είναι η αλήθεια ότι έχει ματώσει ο ελληνικός λαός, έχει διαλύσει η ελληνική κοινωνία, έχουν χαλάσει τα όνειρα των πάντων και πασών. Έχει χαθεί ελπίδα. Φτάσαμε από το 2009 στο 2014, 5 χρόνια μετά, να είμαστε σε χειρότερο σημείο από ότι ήμασταν το 2009, διότι τα νούμερα λένε, αφήστε τι λέει ο Σαμαράς, είναι αμήλικτα. Τα νούμερα λένε συγκεκριμένα πράγματα και δεν τα διαψεύδει κανένας. Λοιπόν, αυτό είναι που με πονάει πάρα πολύ για τον κόσμο. Και εμένα βέβαια προσωπικά με πονάει, γιατί εδώ ζω κι εγώ, εδώ μεγαλώνω το παιδί μου, είναι μόλις 8 ετών, έτσι. Αλλά βλέπω και τον κόσμο γύρω, βλέπω ότι πραγματικά, παρά τα λάθη και την ολιγορία που ο καθένας από εμάς έχει και τις ευθύνες του, και μην το επιμερίσουμε. Βεβαίως. Η αλήθεια και η παραδοχή είναι ότι αυτά τα 5 χρόνια, 6, πόσα είναι, τα έχουμε δώσει όλα. Τα έχουμε δώσει όλα. Χρηματικά τα έχουμε δώσει όλα τουλάχιστον. Μπορεί ενδεχομένως κάποιοι να μην δούλεψαν περισσότερο, να μην παρήγαγαν περισσότερο, αλλά λεφτά δώσαν. Σωστό. Αυτό είναι που με πονάει.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να αναστραφεί και να πεις στο τέλος, στο τέλος, ρε χαλάλη η κόπη, ας πούμε, να γύρισε το αποτέλεσμα. Το γυρίσαμε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπετε να γυρίζει. Κοιτάξτε, στην οικονομία. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Στην οικονομία υπάρχουν λίγα θέσφατα. Σαν επιστήμη, όταν την αντιμετωπίζει σαν επιστήμη. Ένα από αυτά, λίγα, ελάχιστα. Ένα από αυτά που έχει επιβεβαιωθεί από την ιστορία είναι το εξής, ότι όταν μια οικονομία βρίσκεται σε ένα διπλό πρόβλημα που λέγεται από τη μια χρεοκοπία λόγω δανεισμού. Αυτό που ζει η Ελλάδα σήμερα και από την άλλη σε διαδικασία από πληθωρισμού. Τι είναι ο αποπληθωρισμός? Ο αποπληθωρισμός είναι όταν έχει τεινάξει πέταλα η οικονομία και δεν ούτε παράγει ούτε καταναλώνει. Όταν πλέον είναι νεκρή. Είναι νεκρή ουσιαστικά. Λοιπόν, από πληθωρισμό, βρισκόμαστε ήδη, κοντεύουμε τον τρίτο χρόνο σε αποπληθωρισμό. Επίσημα τα στοιχεία μας. Λοιπόν, όταν βρίσκεται μια οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Τρία χρόνια σε αποπληθωρισμό. Ναι, ναι. Λοιπόν, από το 12, από το Σεπτέμβρη του 12 ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Από τότε που ο κύριος Παπακοσταντίνου μας έλεγε ότι θα είχαμε βγει στις αγορές. Βέβαια, ναι, ναι. Θα είχαμε ανάκαμψη. Θα είχαμε ανάκαμψη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή συζητάει η Βόρεια Ιταλία να στασπάσει από την υπόλοιπη Ιταλία, γιατί η Βόρεια βιομηχανικά ανεπτυσσόμενη Ιταλία αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα από πληθωρισμό. Και έχουν τρομακτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε τρία χρόνια, δεν τρέχει τίποτα, ίσα ίσα μας λένε μια χαρά είναι. Άμα διαβάσετε τις εκθέσεις της Τράπεζας Ελλάδος, τρελαίνεσαι. Λέει, είμαστε διαδικασία πληθωρισμού, αυτό είναι θετικό γεγονός, διότι λέει αυξάνει η αγοραστική δύναμη του χρήματος. Ναι, αλλά ποιος το έχει? Ποιος το έχει? Οι κερδοσκόποι, οι τραπεζίτες, δεν το έχει ο Κοσμάκης. Αν το έχει ο Κοσμάκης, δεν θα είχαμε καν αποπληθωρισμό. Λοιπόν, η οικονομία τι λέει? Λέει ότι όταν βρεθείς μια διαθέση, πλέον υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν υπάρχει αναστροφή καμία. Η Αμερική όταν βρέθηκε σε μια διαθέση, τη διέξε ότι την έδωσε ο πόλεμος. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν μπόρεσε να ανακάμψει πια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπόρεσε να στρίψει το τιμόνι. Παρά το γεγονός ότι είχε και έναν πρόεδρο, τον Ρούσβελτ, που λέει: παιδιά, σταματήστε, φτωχεύστε τις τράπεζες γιατί θα χαθούμε όλοι μας. Γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζανε και αυτοί. Λοιπόν, να προστατεύσουμε τις καταθέσεις, να πτωχεύσουμε τις τράπεζες, να δώσουμε λεφτά στην οικονομία, μπας και στρίψει το τιμόνι. Δεν το κατόρθωσε. Ούτε έτσι δεν γύρισε το τρένο. Ούτε. Και έπεσε στον πόλεμο. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο άρχισε να ανακάμπτει η αμερικανική οικονομία. Το ίδιο έγινε με την Ιαπωνία. 25 χρόνια η Ιαπωνία. Και ακόμη δεν έχει ανακάμψει. Αγωνίζεται, αγωνιά για να βγει από αυτή την ιστορία. Και δεν έχει ανακάμψει. Λοιπόν, καμία χώρα που έχει αυτό το δίδυμο στοιχείο δεν έχει ανακάμψει. Ο Ρούσβελτ όταν ανέλαβε το 1933 για πρώτη φορά. Να το πω πολύ απλά, είναι καρκίνο σε τελικό στάδιο. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Ρούσβελτ λέει το 1933, που ήταν μεγάλη, το μεγάλο κράκ, 29-33 κτλ. Αναλαμβάνει σαν πρόεδρος. Η ομιλία που κάνει πρώτη φορά στον Κογκρέσο, που αναλαμβάνει την πρώτη ομιλία που κάνει ο πρόεδρος όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, λέει το εξής. Κοιτάξτε, μη γελιόσαστε, βρισκόμαστε σε πόλεμο και άρα η αντίδρασή μας πρέπει να είναι με ρυθμούς πολέμου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα πρέπει να πάρεις τέτοια μέτρα ώστε να μπορέσει να στρέψει το καράβι, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι. Είπατε μία λέξη στην οποία έτσι κι αλλιώς ήθελα να σταθώ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γίνεται και μια συζήτηση όπου είναι λίγο θολή. Γιατί κάποιοι θέλουν να είναι θολοί. Mm-hmm. Αναφέρομαι στις τράπεζες. Ναι, ναι. Κύριε Καζάκη, μπήκαμε με ένα χρέος που ήταν περίπου στα 180 δισεκατομμύρια ή παραπάνω. Όχι, ήταν 300 δισεκατομμύρια. 31 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, το 180, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, 300 δισεκατομμύρια. Σε αυτά τα 5 χρόνια οι τράπεζες έχουν πάρει αστρονομικά ποσά. Ναι, ναι. Για να στηριχθούν, υποτίθεται, και πάνω να στηρίξουν. Πάνω από 500. Έτσι. Αυτό θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Αυτά τα λεφτά. Τα πήραν τέσσερις τράπεζες επί της ουσίας. Τα πήρε οι τράπεζες. Τέσσερις συστημικές. Ακριβώς. Αλφα Μπανκ, Πειραιός, Εθνική, Eurobank. Ακριβώς. Και βεβαίως τα μαγαζάκια βεβαίως που σέρνουν γύρω-γύρω, ναι, δεξιά-αριστερά. Παλιότερα ήταν περισσότερα, σήμερα είναι. Αυτά που απορροφούν τώρα πλέον. Ναι. Αυτές οι τέσσερις τράπεζες που περνάνε και τα stress test τώρα και θα βγουν πανηγυρικά, αλλά εμείς τις πληρώνουμε όμως. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, έχουν πάρει λοιπόν πάνω από 500 δισεκατομμύρια. Χρηματοδοτική ενίσχυση. Τα 5 χρόνια. Πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά?
υποτίθεται ότι ένα μεγάλο μέρος το ακούγαμε τώρα, εντάξει αυτή η δόση είναι για το, αλλά οι άλλοι λέγανε θα διοχετευτεί στην αγορά. Ερχόταν οι άλλοι, τώρα είναι έτσι, αλλά ξέρετε συνέβη αυτό, αλλά οι άλλοι θα είναι στην αγορά. Και φεύγαν τα λεφτά. Ερώτηση απλή. Πού είναι αυτά τα λεφτά και ουσιαστικά τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά? Εδώ μιλάμε για ποσά τα οποία είναι μεγαλύτερα από το χρέος. Βέβαια, το συζητάμε. Τι έχουν γίνει αυτά τα λεφτά? Κοιτάξτε τώρα, τα χρήματα αυτά έχουν καλύψει μαύρες τρύπες των τραπεζών. Οι οποίες μαύρες τρύπες μόνο να τις εικάσει κανείς μπορεί, δεν μπορεί να τις ξέρει εάν δεν κάνει εκαθάριση ενεργητικού. Δηλαδή να κάτσει να δει τι σημαίνει ο κάθε λογαριασμός που υπάρχει και, και πώς κινήθηκε. Επέτρεψαν στις τράπεζες πριν από την κρίση να στήσουν ένα ολόκληρο δίκτυο offshore εταιριών ή LLP εταιριών, δηλαδή χρηματοοικονομικών εταιριών στο εξωτερικό, θυγατρικών τους δηλαδή, οι οποίες στήθηκαν με μοναδικό σκοπό από τη χρυσή εποχή των τραπεζών, δηλαδή από την εποχή που βγάζαν τρελά κέρδη γιατί ο Κοσμάκης πλήρωνε τα δάνειά του κανονικότατα και το φορτώνανε καινούρια και πλήρωνε. Λοιπόν, τα βγάλανε στο εξωτερικό. Έπαιρνε από τη μία τσέπη η τράπεζα, τα βάζε στην άλλη τσέπη, που όμως η άλλη τσέπη ήταν στο Λονδίνο και είχε offshore account, δηλαδή έναν λογαριασμό εξωχώριο. Μπαίνανε εκεί και χανόντουσαν τα λεφτά. Λοιπόν, ταυτόχρονα, ο βασικός μηχανισμός που το έκανε αυτό είναι με την πώληση των δανείων, τιτλοποίηση λέγεται, πώληση των δανείων στο εξωτερικό. Δηλαδή, χρωστάτε εσείς ένα δάνειο. Έτσι, το τιτλοποιούσε, το μπούλαγε σε δική της θυγατρική στο εξωτερικό και τι έκανε, ήταν υποχρεωμένη τη δόση που εσείς πληρώνατε τότε που μπορούσαμε και να πληρώναμε τα δάνειά μας γιατί υπήρχε εισόδημα, την έπαιρνε και την έβγαζε στο εξωτερικό. Γι' αυτό εμφανίστηκαν ξαφνικά οι τράπεζες παρά την χρυσοφόρα εποχή που έβγαζαν πάρα πολλά κέρδη, ξαφνικά να βρίσκονται με μηδέν ταμείο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι παίξανε χοντρά παιχνίδια με πιστωτικά προϊόντα, παράγωγα, ιστορίες, κυρίως ομόλογα, με τα λεφτά του Κοσμάκη, τις καταθέσεις. Και οι καταθέσεις δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να γιατί σε κάθε στροφή που κάνει η οικονομία ή επικινδυνότητα κινδυνεύουν να κλείσουν τράπεζες. Οπότε τι γίνεται, τους ρίχνουν λεφτά για να μην κατεβάσουν ρολά. Γιατί φοβούνται ότι έτσι και κατεβούν ρολά είναι η τελευταία θριαλίδα που μένει για τον κόσμο να βγει έξω. Αυτό φοβούνται. Δεν φοβούνται τίποτα άλλο. Βεβαίως. Πληρώνουν λοιπόν το ανοιχτό ρολό της τράπεζας. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο τίτλος ο δημοσιογραφικός. Ναι, ναι, ναι. Πληρώνουμε να είναι ανοιχτά τα ρολά για πληρώνουμε. Ψυχολογικούς λόγους. Έτσι. Διότι προσέξτε, θα πω και κάτι άλλο. Εάν τα πληρώναμε να είναι ανοιχτά τα ρολά για να πάω εγώ αύριο να πάρω λεφτά. Δεν το συζητάμε. Για να πάει καλά η οικονομία. Βέβαια, το ΙΤΠΕ ξέρω εγώ του Ηρακλείου. Θα ήταν εντάξει, θα λέγαμε εντάξει, παιδιά, εδώ τα πράγματα. Αλλά εδώ πληρώνουμε, έχουμε πληρώσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια, λέτε, για να μένουν ανοιχτά τα ρολά των τραπεζών. Βεβαίως. Για και ψυχολογικούς λόγους, για να μην κατέβει ο κόσμος να ρημάξει. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Και το βασικό ζήτημα είναι να μην καταλάβει ότι πρώτον δεν έχει καταθέσεις. Και να το ξεκαθαρίσω. Συμβαίνει ό,τι με το χρηματιστήριο. Έτσι. Στο χρηματιστήριο, εάν δεν εισπράξεις αυτό που σου λέει το εξτρέ. Τη μετοχή και πινακίδιο. Το πινακίδιο, έτσι. Δεν το έχει. Φαντάζεσαι ότι το έχει. Έτσι. Έτσι λοιπόν. Είναι αέρας, αέρας, κοπανιστός. Εάν η κατάθεσή σου δεν μπορεί να την εισπράξει άμεσα, γιατί όταν πάω εγώ σε μια τράπεζα, όπως και εσείς, όπως όλοι μας, είτε καταθέτω μισθό, είτε οτιδήποτε, όταν καταθέτω σε αποταμιευτικό λογαριασμό, γίνεται μια σύμβαση με την τράπεζα. Ότι εγώ σου καταθέτω σε αποταμιευτικό για να είναι άμεσα απαιτητό αυτό το χρήμα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δηλαδή, γιατί αν πάτε. Να πω κάτι, η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι υπάρχουν περίπου 165 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις στις τράπεζες. Ναι. Περίπου. Αυτά περίπου. Είναι εικονικά. Έτσι. Αν πάμε όλοι να σηκώσουμε τώρα. Δεν υπάρχει σήμερα. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν ούτε τα 16, ούτε το 10%. Ούτε τα 2. Ούτε τα 2. Ούτε τα 2. Τα επίσημα, η ρευστότητα. Είναι στο βιβλιαράκι. Ναι, μόνο γραμμένα. Ναι. Τώρα προσέξτε. Η περίπτωση σκοτά, έτσι. Προσέξτε. Ολόκληρο το νομικό σύστημα όμως και οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον τραπεζίτη ώστε να παίρνει τις δικές σας καταθέσεις που είναι άμεσα απαιτητές. Γιατί αν παίρνει προθεσμία, το καταλαβαίνω. Γιατί προθεσμία, εσύ με σύμφωνη δική σου γνώμη, τα κλείνει τα λεφτά σου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και δεν μπορεί να πάρει. Και δεν μπορεί να πάρει. Έτσι ο τραπεζίτης τα χρησιμοποιεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορεί. Αλλά με την έγκριση τη συγκατάθεσή μου. Έτσι, μπράβο, υπάρχει σύμβαση. Τώρα εγώ θέλω να είναι άμεσα απαιτητά. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα κοινωνική δικαιοσύνη και δικαίου. Αυτό έχει συμβεί γιατί
σε περίπτωση ύφεσης, όπως καλή ώρα στην ελληνική οικονομία, να μπορεί ο καταθέτης να πάρει γρήγορα τα λεφτά, γιατί ο αποταμιευτικός λογαριασμός είναι μέρος της νομισματικής κυκλοφορίας, του χρήματος δηλαδή. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να μπορώ εγώ να έχω χρήμα όταν το χρειάζομαι, χωρίς να χρειάζεται να πάω να δανειστώ, άρα χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου, για να μπορέσω να στηρίξω την οικονομία. Έτσι. Πείτε μου κάτι, γιατί ο Σαμαράς έπαιξε, για να πάμε λίγο στο πολιτικό, αυτό το κόλπο, το οποίο βέβαια όχι μόνο δεν του βγήκε, αλλά φάγε χαστούκια. Ναι, πολύ δυνατά χαστούκια. Σωστό. Τις τελευταίες εβδομάδες να πει κουνάμε μαντήλι στο Δουνουτού και βγαίνουμε στις αγορές, κάνουμε μαγιά και βγαίνουμε στις αγορές. Είμαστε ωραίοι. Για αυτή του τη δήλωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λογοδοτήσει τον εισαγγελέα. Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί μετά από αυτή τη δήλωση έγινε το έλα να δεις. Να πω κάτι. Βέβαια έχει δεν έγινε να... γιατί λόγω της δήλωσης. Ναι. Όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό θυμάστε με το... Υπάρχουν κοινά. Ο Παπανδρέου είναι σήμερα μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο. Μπράβο. Και μπορεί θυμάστε να μας ακούει κιόλας. Το Τιτανικό. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει κοινά η μία δήλωση ότι είμαι πρωθυπουργός ενός διεφθαρμένου, ξοφλημένου, πουλημένου, ξεφτυλισμένου κράτους. Δηλαδή το Τιτανικό που βουλιάζει. Σωστό. Έτσι. Και ο Σαμαράς αντίστοιχη δήλωση, βλέπετε η ιστορία επαναλαμβάνεται πολιτικο-οικονομικά, σήμερα και αμέσως μετά αγριεύουν οι αγορές, κάνουν επίθεση στην Ελλάδα, κερδοσκοπική επίθεση στην Ελλάδα. Και γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός. Ό,τι έγινε τότε και τώρα. Προσέξτε. Βέβαια είναι λογικό, έχουν τελειώσει την διασχολή έτσι. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει Pizza Hut μαζί, δεν ξέρω μόνο. Μπορεί. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι και στις δύο δηλώσεις, αλλά και σε άλλες δηλώσεις που έχουν γίνει ενδιαμέσως, ιδιαίτερα από τον Γιώργο Παπανδρέου, στο Γιώργο Παπανδρέου που είναι και σήμερα εδώ, κατά τη γνώμη μου είναι ιονί υπόδικος. Απέναντι στο ελληνικό λαό και στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, γιατί είναι η κατάσταση. Γιατί ο λαός δεν έχει πάρει ακόμη τη σανίδα, τη βρεγμένη που χρειάζεται για να τους καθίσει το σκαμνί. Αν είναι δυνατόν, και μάλιστα να εμφανίζεται και ως πολιτικός αρχηγός, όταν έχει στείλει εκεί που έχει στείλει, στα θυμαράκια, ολόκληρη τη χώρα. Έχει κάνει πράξεις, όχι μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου, από την εποχή του Καστελόριζο μέχρι σήμερα, όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Πράξεις που μπροστά τους ο Τσολάκογλου, ο Λογοδετόπουλος και ο Ράλης είναι ταλπατριώτες. Που δικαίως τους καθίσαν στους καμνίους δοσύλλογους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Τι θα έβλεπε ένας εισαγγελέας. Να το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Βεβαίως. Τι θα έβλεπε ο εισαγγελέας. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πηξίδα, που σήμερα εκτάκτως είναι για δύο ώρες κοντά στο Ράδιο Κρήτη. Ο κύριος Δημήτρης Καζάκης θα εξακολουθήσει να είναι μαζί μας και για τα επόμενα λεπτά. Ράδιο Κρήτη 101,5. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα συνολικά της Πηξίδας σήμερα. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως για δύο ώρες. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τις 9. Ο Νίκος Ψηλάκης απουσιάζει σήμερα. Καλή του ώρα όπου είναι. Και βεβαίως στην ώρα τη δική μας, το 10-11 κανονικά, εδώ Παρασκευή 24 του Οκτώβρη, με τον Δημήτρη Καζάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Ράδιο Κρήτη. Λοιπόν, για τον εισαγγελέα, λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Και να δούμε τι έπρεπε να κάνει ο εισαγγελέας. Λοιπόν, από τη στιγμή που το να κάνετε εσείς μια δήλωση ή να κάνω εγώ μια δήλωση, είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος, δεν παίζει κανένα ρόλο για τις χρηματαγορές. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός ή κάποιος υπουργός και κάνει μια δήλωση, ειδικά ο υπουργός οικονομικών, και μετά την επόμενη μέρα γίνεται ο χαμός στις αγορές, που σημαίνει τι θα βλέπει ο εισαγγελέας. Για παράδειγμα, μετά τον Γιώργο Παπανδρέου που είπε το Τιτανικός, το Διεφθαρμένος, όλα αυτά τα πράγματα, και τώρα ο Σαμαράς που είπε φεύγω από τον Δελτανιτά. Θα βλέπει ότι την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα, δηλαδή υπόθεση ορών δηλαδή, κάποιοι σορτάρανε άγρια, δηλαδή ασκούσαν υποτιμητική κερδοσκοπία, να το πούμε έτσι, με τα ελληνικά ομόλογα και μέσα στο χρηματιστήριο. Εάν το ψάχνε λίγο παραπάνω, θα βρίσκε ότι τόσο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και το κόμμα του Πασόκ και οι πολιτευτές τους είχαν σχέσεις με αυτούς που σορτάρανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πρώην στελέχη τους ή νυν στελέχη τους και μάλιστα έχουν εταιρείες που έχουν παίξει ρόλο από την εποχή του χρηματιστηρίου, το 98-2000. Και συνεχίζουν είτε με έδρα το Λονδίνο είτε με έδρα τη Ζυρίχη να παίζουν το ίδιο παιχνίδι και τώρα. Και εγώ λέω, εφόσον το βλέπω εγώ μέσα από, από τα δημοσιεύματα, δεν μπορεί ένας εισαγγελέας να ψάξει τη σχέση. Εάν συνέβαινε αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η Μητρόπολη του καπιταλισμού, των αγορών, έτσι, μην τρελαθούμε, έτσι, θα πήγαινε κατευθείαν ολοσούμπητος, θα τον μπαίνανε με βραχιολάκια τον πλανητάρχη. Με χειροπέδες. Με βραχιολάκια τον πλανητάρχη επιτόπου. Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα φαινόμενο
όπου να έχει τέτοιου τύπου δηλώσεις, υποτιμητικού χαρακτήρα δηλώσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μόνο καθησυχιστικές δηλώσεις. Μην ανησυχείτε, όλα είναι καλά. Και ας πηγαίνει κατά διαόλου η ιστορία. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος του. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν λοιπόν παίζουν τέτοια παιχνίδια σε βάρος του ελληνικού λαού, έτσι, και μάλιστα αξιοποιείται η κατάσταση της χώρας και της οικονομίας της, ώστε να κερδοσκοπούν κάποιοι φίλοι και οι μέτεροι. Και ίσως και συγγενείς. Και ναι, ενδεχομένως. Λοιπόν, και έχουμε θωρακίσει κιόλας την κερδοσκοπία με το ΤΑΦ συν 3 που έχει γίνει ΤΑΦ συν 10 και μάλιστα ταυτόχρονα οι τράπεζες μπορούν να το κάνουν, έχουν θωρακίσει τους κερδοσκόπους πώς. Δεν δίνει κανένας αναφορά. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά. Δεν ξέρουμε πώς παίζονται αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον μιλάμε για το κοινό. Έτσι. Ακόμη και μέσα στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σε όλα τα χρηματιστήρια. Το να παίξεις στο floor, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει με φωτογραφίες του χρηματιστηρίου, που είναι τα κατράνε πάνω και όλοι αυτοί που κάνουν τα νοήματα, που αγοράζουν και πουλάνε ανοιχτά, δημόσια. Γιατί, επειδή αυτός που αγοράζει και πουλάει βλέπει τον άλλον δίπλα του και επειδή ξέρει πάνω κάτω, είναι λίγοι αυτοί που έχουν την άδεια να τον κάνουν αυτή τη δουλειά, ξέρει ποιος αντιπροσωπεύει. Όταν λοιπόν κάνει κίνηση πώλησης, καταλαβαίνει ποιος είναι και τι ενδεχόμενος παιχνίδι έτσι να υπάρχει. Και έτσι μπορεί να μηνθεί. Αν μπορεί να μηνθεί. Που βεβαίως και εκεί πήγε, υπάρχει φοβερή κερδοσκοπία. Φανταστείτε λοιπόν στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου δεν επιτρέπεται, έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα το 98-2000 και γίνεται μόνο με κλειστά κουβούκλια οι αγορές και πωλήσεις, ώστε να διευκολύνεται ο κερδοσκόπος. Για να διευκολύνεται ο κερδοσκόπος. Σε μια τέτοια κατάσταση, εάν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι, ανώτατη δικαιοσύνη, γιατί οι κακομοίριδες, οι δικαστές στο πρωτοβάθμιο κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, αλλά η ανώτατη δικαιοσύνη που δίνει το ρυθμό και την ταυτότητα. Αν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα τους είχε πάει όλους μέσα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να βάλετε ακουστικά, γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα τους δώσουμε βεβαίως και το λόγο. Εγώ έχω και άλλα ερωτήματα. Άλλωστε, θα είσαστε για λίγο ακόμα μαζί μας εδώ, τα οποία θέλω να κάνω, που είναι περισσότερο πολιτικά βεβαίως. Και λιγότερο οικονομικά από εδώ και πέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κώστα, ξέρεις πολύ καλά ποιος είμαι. Βεβαίως. Λοιπόν, να βάλουμε μόνο ακουστικά στον κύριο Καζάκη, ώστε να του δώσουμε δυνατότητα να ακούει και εκείνος. Αν είναι εύκολο, κύριε Καζάκη, πάρετε αυτά τα ακουστικά. Λοιπόν. Καλημέρα, σας ακούμε λοιπόν. Καλημέρα. Αφού σας θυμίσω ότι το 1963, δεν κάνω λάθος, τότε που δολοφονήθηκε ο Λαμβράκης, υπήρξε ένας εισαγγελέας που στην κυριολεξία στραπατσάρισε την τότε ηγεσία, όποια και αν ήταν αυτή. Το θυμόσαστε. Σωστό. Πολύ, έτσι, καλά. Πολύ καλά. Ένα αυτό. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη τη ρίση του Θουκυδίδη ότι προδότης δεν είναι αυτός που προδίδει μόνο τα μυστικά της πατρίδας, αλλά για αυτός που δεν κάνει τίποτα για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Σωστό. Επί όσων άρχει, για μένα όλοι τούτοι εδώ είναι προδότες. Έχω γνώση του λόγου μου. Ξέρω τι λέω αυτή τη στιγμή και δεν το παίρνω πίσω για κανένα λόγο. Λαμβάνοντας μόνο αυτές τις δύο παρατηρήσεις υπόψη μου, δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας σήμερα, σαν και τότε, που να κάνει μια παρέμβαση. Έτσι μια απορία έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας που και να. Δική μου απορία, και δική μου απορία. Πείτε και μου αν κάνω λάθος μόνο. Γιατί με το να λέμε το κράτος φταίει. Ποιο κράτος? Το κράτος είστε εσείς, εγώ, ο διπλανός, δεν είναι. Μου έρχεται ένα μήνυμα στο Facebook. Μου έρχεται ένα μήνυμα στο Facebook τώρα που είναι στην ίδια γραμμή με αυτό που λέτε. Ναι. Το οποίο λέει το εξής. Εάν εγώ, κύριε Σιλιγάρδο, σας αποκαλέσω κλέφτη και απατεώνα σήμερα στο ραδιόφωνο δημόσια ή βγω σε ένα άλλο ραδιόφωνο, θα με κυνηγήσετε δικαστικά, ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι, γράφει το μήνυμα. Εμείς λέει, γιατί δεν κυνηγήσαμε τον κύριο Παπανδρέου που μας αποκάλεσε κλέφτες και απατεώνες? Μα μόνο αυτόν, μόνο εμείς οι ίδιοι, αφήστε λέει, αφού η δικαιοσύνη λέει δεν κινήθηκε από μόνη της αυτεπάγγελτα, γιατί δεν τον κυνηγήσαμε εμείς? Αυτό. Ναι, ναι κύριε, είναι για ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Όχι, όχι, έχει δίκιο ο ακροατής. Με μια διαφορά όμως, ότι αν κινούσαμε διαδικασία σαν πολίτες, δυστυχώς ο Άριος Πάγος, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που θα κατέληγε εκεί η μήνυση, θα την πνέστελε στη Βουλή, δηλαδή ο ίδιος. Ασυλία. Έτσι, με καταλαβαίνετε. Ασυλία. Ο εναγόμενος θα αποφασίσει εάν θα είναι εναγόμενος ή όχι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε γραμμές έτσι λίγες, γιατί πρέπει να πάμε και στην συνέχεια της συζήτησής μας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη, γιατί έχω αυτό το ερώτημα. Εάν εμείς ως καταθέτες, όλα αυτά τα ευρώ που είχαμε παράγει και τα είχαμε και πλήμες να καταθέσαμε στις τράπεζες, εάν δεν τα καταθέταμε στις τράπεζες,
και τα είχαμε, ξέρω εγώ, στην τσέπη μας, στο μαξιλάρι. Θα μπορούσε να γίνει κρίση. Θα χανόταν αυτά τα λεφτά. Αν τα είχαμε ένα, στο σεντούκι, ένα, δηλαδή. Στο σεντούκι. Είχε ο καθένας ένα σεντούκι. Ναι. Ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι ότι, να μην πω πιο παλιά, αλλά από εποχή Μητσοτάκη, όλοι οι διοικητές Τραπέζης Ελλάδος, όλοι οι διοικητές, δεν ξέρω κανένα, δεν είναι και αυτοί οι ιονοί ένοχοι και κατηγορούμενοι για μένα, επειδή ποτέ δεν έβαλαν ένα ουσιαστικό έλεγχο και ένα φραγμό στις τράπεζες, και είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν και οι πρόεδροι των κυβερνήσεων, αλλά και οι υπουργοί των οικονομικών. Εγώ δηλαδή σε πρώτη γραμμή θεωρώ ότι όλοι αυτοί είναι ένοχοι και πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Απλά το ζήτημα είναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι το θέμα δεν είναι να κρατάμε τα λεφτά μας στο σεντούκι. Η οικονομία αλλιώς λειτουργεί. Αλλά να έχουμε δυνατότητα πρόσβασης καταθέσεις ανά πάσα στιγμή. Εγώ τι είπα προηγουμένως, ότι όταν παρουσιάζει δείγματα κάμψης η οικονομία, έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να τραβήξεις γρήγορα τις αποταμιεύσεις σου, να ανάμεσα απαιτητές από τις τράπεζες, για να μπορείς να στηρίξεις την επιχείρησή σου. Για φαντάσου να μπορείς να το κάνεις αυτό και από πίσω να ακολουθεί η τράπεζα, να σε υποστηρίζει δηλαδή. Έτσι. Αντί για αυτό τι έγινε. Ακριβώς το ανάποδο. Πάω στο πολιτικό. Mm-hmm. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ με πολύ προσοχή και επειδή εσείς δεν είστε ακροατής μου, απλά θα θυμίσω τι λέω εδώ. Οι τακτικοί ακροατές το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις δημοσιογραφικές μου θέσεις. Λέω, θέλω να είμαι καλό προέδρος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό, έτσι πρέπει να είμαστε. Θέλω να είμαι πολύ καλό προέδρος. Αλλά δεν μπορεί αύριο, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στα πράγματα από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορέσει αύριο να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ: παραλάβαμε καμένη γη και θέλουμε τώρα 100 μέρες και 200 μήνες για να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Εγώ θέλω από την πρώτη μέρα 751 ελάχιστο μισθό. Αυτό που είπε. Βέβαια, αυτό το που θέλω. Ζήτησε. Το θέλω. Γίνεται. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με τα νούμερα. Δεν είμαι επιφυλακτικός με τις προθέσεις των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι επιφυλακτικός με τα νούμερα. Εγώ βλέπω, με αυτά που καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 751 ευρώ, καλά, δεν πάω στα άλλα, σκίζω τα μνημόνια κλπ. Εγώ λέω για συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Για πολιτικο-οικονομικές θέσεις. Ναι. 751 ελάχιστο μισθό γίνεται, κύριε Καζάκη, σήμερα. Κοιτάξτε, όσο έχουμε το χρέος που πληρώνουμε και όσο βρισκόμαστε στο ευρώ, όχι 751 δεν γίνεται. Ούτε η διατήρηση του βασικού μισθού που υπάρχει σήμερα δεν γίνεται. Και αυτό αποδεικνύεται στον ιδιωτικό τομέα, όταν πλέον ο βασικός μισθός έχει γίνει ο ανώτατος και όχι ο κατώτατος, όπως είναι η φιλοσοφία του να είναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά θα πρέπει να αγοράζουμε το χρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε. Πώς θα το αγοράσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε? Πώς? Αφήστε που είναι παράλογο το να αγοράζεις το χρήμα σου σαν οικονομία, είτε σαν οικοκυριό, επιχείρηση, κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το τραγικό δεν είναι αυτό το 750. Το τραγικό είναι ότι λέει ότι για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το 750 και τα υπόλοιπα, είναι ότι θα πάει να πουλήσει κρατικά ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή στον Τράγκη. Δεν επιτρέπεται αυτό σήμερα. Αλλά πείτε ότι τον πείθουν αύριο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Τον πείθουν. Το παίρνουμε σαν αξιο. Ποιος είναι ο Ντράγκη, αυτός που μας έχει φέρει εδώ που είναι? Ο κύριος που προηγουμένως που είπε για τους κεντρικές τραπεζίτες, είχε δίκιο. Ο κεντρικός τραπεζίτης, η δουλειά του είναι να προστατεύει τους κερδοσκόπους, δυστυχώς, μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται με τα κράτη. Ειδικά σε μια τράπεζα της Ελλάδος που δεν ανήκει στο κράτος. Ακριβώς. Να μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Η τράπεζα της Ελλάδος είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Βεβαίως. Στην οποία μπορεί να είμαι και εγώ. Ανώνυμη εταιρεία. Βεβαίως δεν είμαι εγώ και εσείς. Είναι κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι που έχουν συγκεκριμένους ρόλους και σκοπούς και συγκεκριμένους στόχους. Ωραία. Παρένθεση, είδηση, έκτακτη αυτή την ώρα. Έχει γίνει μια τράκα στην παραλιακή Λεωφόρο. Αποφύγετε την, διότι υπάρχει απίστευτο κυκλοφοριακό κομφού. Αυτή την ώρα. Επειδή βλέπω και ρίχνει λίγο ψηλόβροχο, σταματάει η δρόφιμη, είναι εξαιρετικά ολιστήρη. Εφιστώ την προσοχή, κρατάτε αποστάσεις, χαμηλές ταχύτητες, ομαλή πέδηση και βεβαίως πολύ πολύ καλά αντανακλαστικά. Αποφύγετε προς το παρόν την παραλιακή, θα ταλαιπωρηθείτε. Αυτό μόνο και θα ταλαιπωρήσετε και άλλους. Λοιπόν, ξανά σε εσάς. Το ζήτημά μας λοιπόν είναι ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να λύσεις το πρόβλημα του χρέους προσθέτοντας χρέους. Δεν έχει καμία σημασία εάν το χρέος αυτό το πετύχεις με καλύτερο επιτόκιο ή όχι. Δεν γίνεται. Όταν είσαι χρεοκοπημένος. Και ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι πληρώνουν τους διεφθαρμένους και φορτωνόμαστε χρέος. Αν ήταν αυτό το πράγμα, ήταν κάπως πιο αντιμετωπίσιμο. Το 92% του νέου δανεισμού πηγαίνει στον παλιό δανεισμό. Δηλαδή δανειζόμαστε για να πληρώνουμε παλιά δάνεια. Το δράμα αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Τώρα, να το πω το πράγμα που πρέπει να κάνεις. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόταση. Εγώ, εμένα δεν με ανησυχεί το 750. Με ανησυχεί το ότι δεν λέει τίποτα για το χρέος. Ή μάλλον την πετάει την πάρα στην κερκίδα. Θα γίνει η ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη. Μα μέχρι τότε τι κάνουμε? Και αν δεν γίνει,
Χαρακίρι, μέχρι πότε θα περιμένουμε? Δηλαδή, φανταστείτε, ο Ρούσβελτ έλεγε πόλεμος και πρέπει εγώ μέσα σε μία νύχτα, και όντως αυτό το έκανε. Μέσα σε μία μέρα κατέβασε 17 νομοσχέδια στη Γερουσία και πέρασε για να μπορέσει να ανατάξει την οικονομία. Και δεν το πέτυχε. Το ηλεκτροσόκ. Και δεν το πέτυχε. Και δεν το πέτυχε, που σας έλεγα προηγουμένως. Φανταστείτε λοιπόν τις ταχύτητες που πρέπει να έχουμε εμείς, που δεν είμαστε Αμερική, ή το επίπεδο της αμερικανικής οικονομίας. Λοιπόν, πώς αυτά τα πράγματα. Κύριε Καζάκη, πού χάθηκε η μπάλα στην περίοδο 2009-2014? Είναι κάτι που επίσης πρέπει να απαντήσουμε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, το χρέος. Δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα πράγματα. Κανένας δεν αντιμετώπισε το χρέος. Προσέξτε τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, ο γέγονε. Φτάνουμε στο σημείο της κρίσης, 2009. Ο Παπανδρέου παίρνει εκείνη την αποφράδα μέρα αυτή την ελεηνή απόφαση. Και μας βάζει στην περιπέτεια. Μας βάζει και επίσημα στον οικονομικό πόλεμο. Το Μάρτιο του 10, δεν είναι? Ακριβώς. Απρίλης του 10. Απρίλη του 10. Αποφασίζει τον σφαγιασμό των Ελλήνων, αποφασίζει τον καταγερματισμό της κοινωνίας, τη διάλυση και ξεπούλημα των ιερών και οσίων του ελληνικού κράτους και βεβαίως το μαύρο μέλλον της Ελλάδος για τα 50 επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Το αποφάσισε. Ναι. Σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Παπανδρέου αυτό αποφάσισε τον Απρίλιο του 2010. Και ντρεσάρετος νέος σωτήρας. Ακριβώς. Και είχε και τους παπαγάλους δίπλα, βλέπε Παπακοσταντίνου κλπ. Για να λένε αυτά τα οποία έλεγαν και τα οποία γνωρίζει πολύ καλά ο λαός, αν έλεγαν ψέματα ή όχι. Βέβαια, δεν θα πω σε αυτή την ιστορία. Έρχονται λοιπόν κάποιοι, εγώ παίρνω το καλό σενάριο τώρα της πλευράς Παπανδρέου. Έρχονται κάποιοι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε το κάτι έτσι, άλλο. Ακριβώς. Ναι. Ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ωραία, έρχεται κάποιο, σου λένε, έλα εδώ. Εκεί έχεις πρόβλημα, άλλαξέ το. Εδώ πονάς, φτιάξε το. Εδώ είσαι σκοτάδι, άναψε λάμπα. Εδώ είναι άσπρο, κάν το γκρι. Mm-hmm. Εδώ είναι γκρι, κάν το μαύρο. Εδώ είναι μαύρο, βάφτο άσπρο. Εδώ άνοιξε παράθυρο, εδώ κλείσε την πόρτα να μην μπάζει. Τα είπανε. Τα είπανε. Εάν τα κάναμε όλα αυτά, δεν είναι θα το ερώτημα. Θέμα. Δεν θα υπήρχε θέμα. Δεν θα υπήρχε θέμα. Όχι μηχανική. Άρα δεν τα κάναμε. Ναι. Ας πω κάτι πολύ απλό. Άρα η Πορτογαλία που έλεγα λίγο νωρίτερα με τα spread και την Ιρλανδία, τα κάνανε αυτά που τους είπανε. Εμείς γιατί δεν τα κάναμε, κύριε Καζάκη? Αυτό θέλω να μου πείτε. Ναι, εγώ θα το πω με δηλαδή, αρρωσταίνεις, πας στο γιατρό και σου λέει Καζάκη, δεν βλέπεις καλά, πρέπει να βάλεις γυαλιά. Και λες εσύ, α, τι ωραία. Όχι, βγάζω τα μάτια μου. Και βγάζω τα μάτια μου. Ναι. Λοιπόν, να το γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Να το πιάσουμε γιατί δεν έγινε. Πριν θα μας απαντήσετε, πάμε σε γραμμή. Θα μας απαντήσετε, κρατήστε το ερώτημα. Πάμε σε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη για το κατοχικό δάνειο. Ναι, θα το αν κρατήσουμε. Αν μπορεί να εκδοθεί σε ομόλογο και να πουληθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Λέτε αυτό που έχει πει ο κύριος Μαριάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ωραία, αυτό, θα μας το απαντήσει σε λίγο. Αυτό. Θα μας το απαντήσει σε λίγο. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ και εγώ. Γιατί γίνεται χαμός. Γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Φίλε μου, καλέ, να ακουστεί και η άλλη άποψη, έτσι. Είμαι τακτικός θαμώνας στο Ράδιο Κρήτη και είχα ακούσει από εσάς να λέτε ένα... Όταν λέτε από εμάς, μισό λεπτό, εννοείται από μένα ή από το Ράδιο Κρήτη, γιατί είναι διαφορετικό. Από το Ράδιο Κρήτη, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο δημοσιογράφος, μπορεί να είστε κι εσείς. Μάλιστα. Θα σας πω παρακάτω για να δείτε. Θυμάμαι, λέω, μια δόση που είχατε διαβάσει ένα δημοσίευμα ενός μεγάλου γερμανού επιστήμονα, ο οποίος απευθυνόταν στο Spiegel. Και το δημοσίευσε και απευθυνόταν στους συμπατριώτες, στο γερμανικό λαό. Και έλεγε, αγαπητοί φίλοι, συμπατριώτες, για το κατάρτισμα, λέει, της Ελλάδος, δεν φταίνε οι Έλληνες, ούτε οι πολιτικοί τους. Από εσάς το άκουσα από εδώ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Φταίνε, λέει, τα οικόπεδα που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο, υδρογονοάνθρακες. Μάλιστα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού το δημιούργησε η Αμερική. Γιατί δεν υπάρχει μία φωνή να μιλήσει, να πει την αλήθεια την εμάς οι Έλληνες. Ναι, να μην φύγουμε δηλαδή, λέτε, τη Γερμανία. Θέλω ένα πράγμα, ότι όλοι οι πολιτικοί, όχι όλοι, κάποιοι πολιτικοί είναι ακάθαρτοι. Συσυχαίνομαι και τις απεχθάνομαι. Δεν είναι από αυτούς ο Παπαδρέος ο Γιώργης, ούτε η οικογένειά του. Και θα πρέπει να γίνει ένας άνθρωπος να το πει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Επειδή έχω χρόνο που πιέζει. Λοιπόν, πάμε να μου απαντήσετε στην δική μου την ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τώρα τι γίνεται. Έτσι, υπήρχε μια εταιρεία, νομική εταιρεία, η οποία ανέλαβε ως σύμβουλος, την προσέλαβε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, λίγο πριν φύγει από ο Πρωθυπουργός. Και την πλήρωσε πάνω από 8
1.400.000 ευρώ. Δεν έχω πρόβλημα σε σχέση με την ΜΜΕ. Τόσα ζήτησαν οι δικηγόροι αυτοί, τόσα πήραν. Αλλά απλά το ποσό, για να καταλάβουμε λοιπόν πόσο σοβαρό σύμβουλο. Πριν έρθει ο κερδοσκόπος όρος ή μετά που ήρθε ο κερδοσκόπος όρος και τον δέχτηκε στο Μαξίμου με τιμές. Λοιπόν, είναι παράλληλα. Παράλληλα. Κομμάτια τη σύγχρονη ιστορία. Προσέξτε να δείτε. Από το Φλεβάρι του 10, ο όρος έρχεται κάθε τρεις μήνες εδώ. Ναι, δεν μπορώ να βγάλω άλλα τηλέφωνα, Δημήτρη, δυστυχώς. Δεν έχω χρόνο. Προσέξτε τώρα λοιπόν. Αυτή η εταιρεία, η νομική εταιρεία που ανέλαβε το PSI τελικά, σαν σύμβουλος, νομικός σύμβουλος του PSI, πολύ μεγάλη, πολύ διαφημισμένη σε όλο και τον κόσμο, είχε πει το 2009, είχε προτείνει στην Ελλάδα το 2009, όταν εκλέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι στον Καραμαλή, που κι αυτός έχει τρομακτικές ευθύνες, έτσι, αλλά στον Γιώργο Παπανδρέου, τότε και νέα κυβέρνηση. Τους λέει το εξής: έχετε ένα φοβερό πλεονέκτημα σαν Ελλάδα. Έχετε το χρέος σας σε εθνικό δίκαιο. Οπότε μπορείτε να επικαλεστείτε την παγκόσμια κρίση, κλειστή η αγορά, ότι εγώ δεν μπορώ να πουλήσω ομόλογα για να σας πληρώσω, δανειστές μου, γιατί το ξέρατε όταν αγοράζετε ελληνικά ομόλογα, ότι για να σας πληρώσω πρέπει να δανειστώ. Άρα λοιπόν, επειδή εγώ δεν μπορώ να ξαναδανειστώ λόγω των προβλημάτων που έχει η παγκόσμια αγορά, λοιπόν, ελάτε σε ένα τραπέζι να καθίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Τι μπορούσαν να κάνουν τότε οι δανειστές? Να πούνε όχι. Και τι μπορούσαν να κάνουν εναλλακτικά? Όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Και τι να πούνε? Να τρέξουν στα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια? Τα ελληνικά. Και μετά από 40 τέρμενα, όταν θα τελείωνε αυτό, μετά από 40 τέρμενα, πάλι το δικαστήριο το μόνο που θα μπορούσε να πει είναι: βρείτε τα με την κυβέρνηση. Λοιπόν, μέχρι τότε το ελληνικό κράτος δεν θα πλήρωνε τσεντέζιμο. Στην πραγματικότητα θα είχε επιβάλει τη μη πληρωμή του χρέους και φανταστείτε τα ποσά που θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί για την ελληνική οικονομία. Απλά πράγματα. Απλά. Εγώ δεν σας λέω να πάμε σε διαγραφή, αυτό που υποστηρίζω από την αρχή. Σας λέω πιο μετριοπαθείς λύσεις. Από ένα νομικό που τελικά η ίδια κυβέρνηση τον πήρε, τον πλήρωσε χοντρά λεφτά για να είναι στο PSI νομικός σύμβουλος. Της είχε προτείνει αυτό το 2009 και 2010. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Απίστευτο. Έχετε το Δέλτα Νιτάφ. Προσέξτε να δείτε. Το Δέλτα Νιτάφ. Έχουν δημοσιοποιηθεί τα πρακτικά συζητήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Δέλτα Νιτάφ. Έρχεται λοιπόν το Δέλτα Νιτάφ να συζητήσει την περίπτωση της Ελλάδας. Αν θα πρέπει να προχωρήσει σε χρηματοδότηση της Ελλάδας ή όχι. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών που είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο λένε: δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα που πάτε να κάνετε. Θα θάψετε τη χώρα. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια λύση τύπου Αργεντινής. Δηλαδή κούρεμα κατά 70% και βλέπουμε μετά. Αυτό ξέρετε ποιος το πρότεινε? Ο εκπρόσωπος Ελβετίας. Και το υποστήριξε Κίνα, Ρωσία, Αυστραλία κτλ. Πώς απορρίφθηκε αυτό, ξέρετε? Πείτε το. Ο εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης είπε: κούρεμα του χρέους δεν μπαίνει στο τραπέζι. Ποιος ήταν αυτός, να τον ξέρουμε? Δεν έχει σημασία. Κάποιος διπλωμάτης. Αλλά το σημαντικό ενδεχομένως και ο κύριος Ρουμελιώτης. Σημαντικό είναι η κυβέρνηση. Αν λοιπόν πάμε στο 134 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα, θα δούμε ότι αυτές οι πράξεις. Άμα δεν πρέπει να δικαστείς για αυτά τα πράγματα, πράξη προδοσίας, να σαπίσουν και τα κόκαλά σου στη φυλακή, όχι εσύ. Και τα κόκαλά σου πρέπει να σαπίσουν. Δηλαδή πρέπει να πεθάνεις στη φυλακή, δυνατόν βιολογικά να πεθάνεις, και τα κόκαλά σου να παραμείνουν φυλακισμένα μέσα στη φυλακή, να σαπίζουν στη φυλακή τα κόκαλα. Το λέμε αυτό, το λέω και το ξαναλέω και το φωνάζω, γιατί είχαμε εναλλακτικές εντός πλαισίου. Με καταλαβαίνετε? Ούτε θα βγες από το ευρώ, ούτε τίποτα. Που φωνάζουν αυτοί, θα βγαίνουν, μας μετάγανε από το ευρώ, λοιπόν, και τέτοια πράγματα. Γρήγορα, γρήγορα. Αυτό που είπε, αν μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι μονομερής απέτηση. Δεν έχει αναγνωριστεί. Γιατί είστε στο Ηράκλειο? Είμαι γιατί αύριο γίνονται μια σειρά διαλέξεις στα γραφεία του ΕΠΑΜ που είναι τη Θερίσου 36, σχετικά με το ζήτημα της αγωγής στην οικονομική επιστήμη, να το πούμε. Mm-hmm. Ποιοι το παρακολουθούν αυτό, ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν? Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε. Ωραία. Πληροφορίες μπορεί να πάρει κάποιος σε τηλέφωνα, βλέπω εδώ. Βλέπω Δουλγεράκη Βαλεντίνα 69-8834-0304. Και η κυρία Ελένη Μακρύ, 6973-328-206. Τι ώρα ξεκινάει? Ξεκινάει σε 9.30 το πρωί. Σε 9.30 είναι η προσέλευση. Κανονικά γίνεται γύρω στις 10 με 11. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε θα είστε ξανά εδώ? Αυτό είναι εκτός προγράμματος προς το παρόν. Ωραία. Πάντως θα με σύντομα. Να πω ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Στην επόμενη κάθοδό σας να σας έχουμε ήδη από τώρα εδώ. Θα το κανονίσουμε. Στην πηξίδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.